Πότε θα στολίσεις το δέντρο? Έχουμε ακόμα μέρες. Έχουμε ακόμα? Έχουμε. Δεν υπάρχει γκρίνια εκεί από τα παιδιά, μαμά? Ακόμα δεν έχουμε στολίσεις. Ξεκινήσει. Ακόμα, σιγά λοιπόν. Σιγά. Αρχές Δεκέμβρη. Εκεί συνεχίζω. Προς τα τέλη του Νοέμβρη. Σιγά σιγά. Προς τα τέλη. Λοιπόν, υπάρχει μια περιοχή τώρα όπου προμηθεύει το 70% των ελάτων από αυτή την περιοχή. Προέρχεται το 70% των ελάτων που στολίζουμε κάθε χρόνο οι Έλληνες στα σπίτια μας. Καλλιεργεί και πολύ έλατα σε όλη τη χώρα. Ακριβώς, είναι ο ταξιάρχης Χαλκιδικής. Και εκεί θα πάμε αμέσως τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Γιορούδη, ο οποίος είναι ελατοπαραγωγός, και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας τώρα, βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο? Και μάλιστα είμαι στην πλατεία. Όπου είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα που φωτίστηκε. Δίπλα μου, το βλέπετε? Βέβαια το βλέπουμε, εννοείται αυτό. Και είναι και πανέμορφο και εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακό και μεγάλων διαστάσεων. Είναι στα 10 μέτρα περίπου. Mm-hmm. Είναι στα, φαντάζομαι το καλύτερο δέντρο το κρατάτε για σας. Αυτό είναι, γίνεται επιλογή από πάνω από 200.000 στρέμματα που έχει σπαρμένα έλατα. Ναι. Επιλέγουμε ένα κάθε χρόνο για την πλατεία του χωριού μας. Μάλιστα, έχουν φυτευτεί αυτά τα έλατα με σκοπό να δοθούν κάθε χρόνο στους Έλληνες? Πώς είναι η διαδικασία? Αυτό το ξεκίνησαν οι παλιότεροι παππούδες μας το περίπου στο 1960-63. Τότε είχε, για περιματικούς σκοπούς είχε ξεκινήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ στο Δαξιάρχη. Είχε δώσει ορισμένα έλατα. Ναι. Πολύ ελάχιστοι το ξεκίνησαν αυτό το πράγμα. Μετά το 80 όμως, όταν άρχισαν και βγάζαν παραγωγή, είδαν ότι είχε και έσοδα. Από τότε και μετά εκτινάχθηκε όλη η παραγωγή. Μας είπατε ότι το συγκεκριμένο δέντρο το διαλέξατε με ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα δέντρα. Τι το διαφορετικό είχε, ναι, και το διαλέξατε για να κοσμεί το την πλατεία? Είναι τα τελευταία χρόνια κάνουμε και εμείς μια διαδικασία. Κλαδεύουμε τα έλατα, τα περιποιούμαστε, όχι όπως ήταν παλιότερα, και τα δίνουμε μια μορφή, ούτως ώστε να είναι το σχήμα τους ομοιόμορφο από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι τέλεια κλαδεμένο. Αν το δείτε από κοντά τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε. Φαίνεται και με τα λαμπάκια. Εγώ, ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Ορίστε. Ότι βιώνουμε, έτσι καταγράφεται, μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Μία αύξηση σε είδη πρώτης ανάγκης. Οι τιμές των ελάτων φέτος θα είναι τσιμπημένες? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη, γιατί τα φορτηγά δεν ξέρουμε πόσο θα ανεβάσουν το κόμιστρο για να κατέβουν Αθήνα. Γιατί από εκεί εξαρτάται. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο έξοδο για μας. Αυτός είναι ο παράγοντας, λοιπόν, η μεταφορά κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και προμηθεύεται, γιατί έλατα όλη τη χώρα, έτσι? Το 70% ναι, των ελάτων είναι από την περιοχή. Ναι, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα, δηλαδή είναι μόνο παραγωγή, και σε άλλες πόλεις γίνουμε και σε ανθοπολία. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Πολύ να ωραία ατμόσφερα πάντως. Μπήκαμε στο κλίμα. Τι αρχίζουμε να πούμε, καλά Χριστούγεννα, είναι νωρίς τα μας. Από τώρα. Λοιπόν. Χριστουγεννιάτικη όχι, ατμόσφερα. Καλές πωλήσεις να έχει ο κόσμος. Και βέβαια, να και με υγεία είναι να δύσκολη περίοδος, να μας φτιάξουν την ψυχολογία μας εκεί οι άνθρωποι. Εννοείται. Ναι. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και να μπορέσει να περπατήσει και η δουλειά η δικιά μας. Λοιπόν, χαιρετισμούς λοιπόν από την Κρήτη στο χωριό των ελάτων. Αυτό θα πούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάντα να πρωτοπορείτε και να στολίζετε πρώτοι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βέβαια, σε όλη και έχω την να Ελλάδα. Πω εγώ, όσοι δεν συνηθίζουν να στολίσουν δέντρο και δεν συνήθιζαν, ας είναι φέτος η χρονιά. Ας είναι η χρονιά φέτος να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας, να μπούμε στη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έγινε, καλό σας βράδυ. Λοιπόν,